και περιμένουν τον Κυριάκο τον Χρήστου για τον τζάμπολ. Όπως και γίνεται, η μπάλα θα είναι για τον Απόλλωνα και εμείς να ευχηθούμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Το screen από τον Ογκμπέιντε του περνάει την μπάλα, φτάνει μέχρι το καλάθι, τρομερός Ογκμπέιντε με τον Σνάιντερ. Εδώ ο Χένρι σουτάρει και σκοράρει. Περνάει στο Χένρι, βρίσκει το διάδρομο, πάει μέχρι το καλάθι, κάνει και ένα σπάσιμο της μέσης. Στο Μαντοβάνι αυτός ψάχνει μια πάσα, κάνει προσποίηση, πάει μέχρι το lay-up. Πολύ ωραία κίνηση. Τώρα θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Μέχρι το καλάθι σταματάει ο Μπέιντε. Μάρκου θα βγάλει έξω στον Μαντοβάνι που πάει μέχρι το lay-up και σκοράρει. Στον Ντέιβις, αυτός στον Μπέιντε που θα καρφώσει. Κλείστηκε εκεί, έχασε τον Παντελή. Παντελή που πάει προς το καλάθι, έχει αρκετούς αντίπαλους. Θα καταφέρει να σκοράρει. Και... μέχρι τώρα στο παιχνίδι για τρεις, ο Χένρι ευστοχή. Ντόρση. Σέπος για τρεις, ευστοχή. Rebound από τον Παντελή. Βλέπει τον Μανολόπουλο που φτάνει στο lay-up, το σταματάει ο Γκόρντον. Αλλά είναι εκεί ο Σνάιντερ που διεκδικεί την μπάλα, την κερδίζει. Κοντό το σούτ, αλλά η μπάλα έρχεται και πάλι. Στα χέρια του Σιζόπουλος τώρα μέσα. Ο Ντέιβις πάει προς το καλάθι, κάνει και ένα σπάσιμο της μέσης. Φτάνει στο lay-up 35-27. Τον Μάρκου Τίγκας για τρεις από τη γωνία μέσα. Κλείστηκε, πέρασε στον Ντέιβις. Ανάποδο lay-up, καλάθι και φάουλ. Από εκεί πέρα δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Εδώ το κλέψιμο. Σιζόπουλος φτάνει στο lay-up. Θα σκοράρει και πάλι. Πάει προς το καλάθι. Ω, πώς πετάχτηκε μπροστά του ο Ντέιβις. Στην αδύναμη πλευρά. Σουτ για τρεις εύστοχο από τον Παναγιώτη Μάρκου. 7. Εδώ για να είναι ξεχασμένο. Θα σκοράρει. Γυρίζει, θα βρει τον Μάρκου στην αδύναμη πλευρά που θα ευστοχήσει από την περιφέρεια. Συνεργάζεται ωραία και ο Ντόρσε θα καρφώσει εντυπωσιακά. Ωραία, ο Τίγκας πάει προς το καλάθι, αστοχή, follow από τον Γκόρντον. Αλλαγή πορείας και ωραία η πάσα στη γωνία, Σιζόπουλος για τρεις αστοχή. 50-47 στους 17 πόντους και τα 8 rebound. Νέο τρίποντο από τον Σιζόπουλο. Μανολόπουλος για τρεις, μέσα και αυτός. Τον έλεγχο της μπάλης υπό την πίεση του Ογκμπέιντε, τον περνάει, φτάνει μέχρι το lay-up. Πάλι καρίσιο καλάθι εδώ από τον Φίλιππο τον Τίγκα, 56-51. Το Βάν και να ήθελε να το σταματήσει, δεν μπορούσε. Καλάθι εδώ από τον Ογκμπέιντε. Μέσα Σνάιντερ θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχήσει. Κλέψιμο από τον Παντελή που θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up. 65-53. Σνάιντερ στον ευνοιασμό. Σιζόπουλος για τρεις, μέσα. Ο Ντέιβις για τρεις, μέσα και αυτός. Μπάουτ φεύγει στο ευνοιασμό, σηκώνει στον Ντέιβις που καρφώνει. Βλέπει την κίνηση του Γεωργίου και του περνάει πολύ ωραία την μπάλα. Και να περάσει. Τίγκας ένα ωραίο ανάποδο lay-up του στον Λουκά. Βρίσκει το διάδρομο να πάει σε ένα κάρφωμα από τον Νικόλα τον Λουκά. 79-61. Δεν θα κάνει επίθεση ο Απόλλωνας, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Βλέπετε ήδη έχουν ξεκινήσει και οι χειραψίες ανάμεσα στους δύο πάγκους.